Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Πρωινές διαδρομές σήμερα για μία ακόμη φορά θα δουν την επικαιρότητα, θα δουν τα θέματα που ξεχώρισαν σε αυτήν, αλλά θα τα δουν κάτω από το πρίσμα, αν θέλετε, με τη ματιά ενός ανθρώπου της τέχνης, ενός φίλου της εκπομπής, ο οποίος δεν διστάζει να τοποθετείται στα θέματα και λέει τα πράγματα με το όνομά του. Θα μιλήσουμε βεβαίως για τα σχέδιά του, θα μιλήσουμε για όλα εκείνα που τον απασχολούν, όπως τον καθένα από εμάς, αλλά και εκείνα που θα μπορέσουμε κοντά του, μέσα από τη δουλειά του, είτε στην τηλεόραση είτε στο θέατρο, να απολαύσουμε. Θα δούμε επίσης μία από τις τρεις σύγχρονες αμαζόνες της ελληνικής αστυνομίας. Τρία κορίτσια, τα τρία πρώτα κορίτσια, πάνω σε μηχανές, τις μοτοσυκλέτες ελληνικής αστυνομίας, θα φροντίζουν καθημερινά, νύχτα και μέρα, για την τήρηση του νόμου. Και θα κλείσουμε την εκπομπή φιλοξενώντας τον πατέρα Ηλία Κωνσταντόπουλο, έναν παπά πολύ δυναμικό, πολύ ζωηρό, ο οποίος είναι στο πλευρό των σεισμοπαθών από το πρωί μέχρι το βράδυ, αποδεικνύοντας την πράξη τι σημαίνει κλήρος, τι σημαίνει ιερωμένος, ο οποίος όμως έχει άποψη και για αυτά που τεκταίνονται στην Ιερά Σύνοδο και που, αν θέλετε, βρίσκονται στις εφημερίδες καθημερινά και απασχολούν την επικαιρότητα. Εγώ σπέβδω ευθύς αμέσως για να εκμεταλλευτώ και το τελευταίο δευτερόλεπτο, χωρίς άλλες φλιαρίες, να καλημερίσω τον Τάσο Χαλκιά. Καλημέρα, Τάσο. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα στους τηλεθεατές. Ξύπνησα πάλι πρωί-πρωί. Είμαι τρισάθλιος. Ευχαριστώ. Ναι, όταν συζητάει κανείς μαζί σου, είναι ευχαριστώ. Τάσο, πες μου τώρα, είσαι αυτό που λέμε με τη στενή, με την ευρεία έννοια, σεισμόπληκτος ή όχι? Όχι. Ούτε με τη στενή και ευτυχώς ούτε και με την ευρεία. Γιατί ξέρεις, γιατί το ρωτώ έτσι, δεν είναι μόνο αυτοί που έχασαν τους ανθρώπους τους, που έχασαν τις περιουσίες τους ή που έχουν, αν θέλεις, το χαρακτηριστικό σημάδι, το κίτρινο και το κόκκινο, είναι οι καλλιτέχνες που πήγαν πίσω τα σχέδιά τους, είναι όλοι εμείς που κάτι προγραμματίζαμε και το ξανασκεφτόμαστε και που ήρθε και όλη αυτή η σεισμολαγνία, οι καυγάδες, και μας επηρέασε στο ψυχολογικό. Όχι, κατά καμία έννοια από αυτές, και ευτυχώς βεβαίως, πολλοίς κόσμος έπαθε πολλές ζημιές, πολλοίς κόσμος βρίσκεται στις σκηνές, πολλοίς κόσμος θα ταλαιπωρηθεί για πολύ καιρό ακόμα. Mm-hmm. Και εγώ έχω φίλους σκηνίτες και εγώ έχω φίλους πληγέντες από το σεισμό. Αλλά εγώ προσωπικά δεν έπαθα τίποτα, δόξα τω Θεώ, και η οικογένειά μου και η δική μου δεν έπαθαν. Σε απασχόλησε όλη αυτή η ιστορία, η βαβούρα, ο καυγάς, η φασαρία, θα γίνει σεισμός, δεν θα γίνει, προβλέπετε, δεν προβλέπετε? Ομάδα βαν, όχι, οι υπόλοιποι. Και θα ήθελα να είμαι και κατηγορηματικός, δηλαδή, σε αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι έχουμε ικανούς ανθρώπους στην πληροφόρηση, στην υπευθυνότητα της πολιτείας, στους επιστημονικούς κύκλους όπως είναι οι σεισμολόγοι που είναι στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή, και είμαστε υποχρεωμένοι, θέλουμε δεν θέλουμε, σαν απλοί πολίτες, να υπακούμε και να αντιλαμβανόμαστε τις απόψεις και τις ιδέες αυτών των ανθρώπων πάνω σε αυτό το φοβερό φυσικό φαινόμενο, στο οποίο δεν έχουμε δικαίωμα να έχουμε προσωπική γνώμη, γιατί είμαστε, δεν γνωρίζουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, ακούγοντας αυτούς τους ανθρώπους, πιστεύω ότι όχι απλά μας καθησυχάζουν, όχι απλά εννοούν αυτά που λένε, γιατί αλίμονό μας τότε, αν δεν τα εννοούν. Mm-hmm. Και πρέπει κανείς να επαναπαύεται, αν θέλεις, και το εννοώ, σε αυτά τα πράγματα, και να μην βαυκαλίζεται με διάφορες άλλες αρβιλοειδείς πληροφορίες, έτσι να το πω και λίγο με λαϊκά, όπου ενοχλούν, αν διαταράσσουν μια κοινωνική τάξη και όλα αυτά τα πράγματα. Και την κοινωνική τάξη τη λέω με την έννοια της καθημερινότητας, η οποία, κακά τα ψέματα, αυτή με κυριαρχεί στη ζωή μας. Mm-hmm. Και το να φιλοσοφήσουμε έρχεται λίγο αργότερα. Και είναι και πολλά αυτά που ακολούθησαν. Mm-hmm. Εκείνο το φωνικό χτύπημα της 7ης Σεπτεμβρίου. Έκλεισε ένας μήνας κιόλας χθες από εκείνη τη μέρα, εκείνο το μεσημέρι, που ήρθαν τα πάνω κάτω. Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ που ετοιμάστηκε από το δημοσιογραφικό επιτελείο του Sky και είναι αφιερωμένο, αν θέλεις, σε αυτήν τη συμπλήρωση του ενός μηνός. Ναι, η μνήμη είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλη υπόθεση. Ένας μήνας, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συμπληρώθηκε χθες από το φωνικό σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου που στήχησε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους και άφησε άστεγους χιλιάδες. Οι σεισμολόγοι διαβεβαιώνουν ότι η μετασεισμική δραστηριότητα εξελίσσεται ομαλά την ώρα που οι ηλικιωμένοι άνθρωποι βλέπουν τις μπουλντόζες να κατεδαφίζουν τα χτυπημένα από τον αγκέλαδο σπίτια τους και τη ζωή τους να ξαναρχίζει από την αρχή. Η ζωή μας έβγε αυτή τη στιγμή, τελείως. Το μόνο που έμεινε από τη ζωή τους ήταν η σκόνη που σήκωναν οι μπουλντόζες. 10 δεύτερα δονήθηκε η γη.
Και μετά ένα κόκκινο σημάδι, μια υπογραφή και το βλέμμα των δύο γερόντων, του Μιχάλη και της Μαραγδής Φραγιουδάκη, να κοιτά τα συντρίμμια που έμειναν εκεί που κάποτε ήταν το σπίτι τους. Και μια παράκληση, τουλάχιστον να συνεχίσουν να στέκονται όρθια τα δέντρα που ήταν φυτεμένα στην αυλή τους. Τα προσέξαμε όλα. Τα πράγματα μοιάζουν όλα. Εκείνη η ζωή μου, αυτή εμηδενίστηκα, αγαπητή μου κύριε. Εμηδενίστηκα κάτω από το μηδέν. Τι άλλο να πω, δεν μπορώ. Ένα μήνα μετά το φωνικό σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου, με τους δεκάδες νεκρούς, τους χιλιάδες ξεσπιτωμένους, κανείς δεν φαίνεται να έχει ξεπεράσει το σοκ. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 2.780 κατεδαφίσεις. Έχουν γίνει 12.000 δευτεροβάθμιοι έλεγχοι. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε μέσω της Υπουργού Εσωτερικών Βάσου Παπανδρέου ότι μέχρι τις 15 Νοεμβρίου θα βρίσκονται όλοι σε λιώμενα που θα στηθούν σε οργανωμένους καταβλισμούς. Και βέβαια οι μετασυσμοί συνεχίζονται. Έχουν γίνει από τις 7 Σεπτεμβρίου πάνω από 2.000. Οι 500 από αυτούς πάνω από 2,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Πρόκειται για ένα απολύτως φυσιολογικό φαινόμενο, διαβεβαιώνουν οι σεισμολόγοι. Η μετασυσμική ακολουθία εξελίσσεται φυσιολογικά. Επομένως, όπως είπαμε και προηγουμένως, θα πρέπει να περιμένουμε κάποιο διάστημα ότι θα έχουμε μετασεισμούς, πιθανόν για ένα ή δύο μήνες ακόμα. Το κτίριο που βλέπετε πίσω μου να γκρεμίζεται αυτή την ώρα είναι μία από τις 5 κατοικίες που γκρεμίστηκαν σήμερα το πρωί στα Άνω Λιώσια. Έπεσε, δυστυχώς έπεσε. Τι να κάνω τώρα. Αρχίζουμε πάλι από την αρχή. Ποιος έχει όρεξη, ποιος έχει κουράγιο, ποιος έχει δύναμη, ποιος έχει αυτή την αντοχή τώρα. 35 χρόνια πάλευαν για να το στήσουν. Δύο δωμάτια σε μια αυλή με κλιματαριά. Όλα ερήμωσαν τώρα στα 85 τους χρόνια. Περισσότερο μου στήχησε τώρα παρά στο σεισμό. Διότι είμαστε δύο ρένοι, δύο ήρυ. Υπερήλικες όχι, αλλά γέροι. Εγώ υποφέρω από καρδιά. Η κυρά μου υποφέρει και αυτή από διάφορα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Και ποιος θα μας δώσει εμπιστοσύνη να κάνω γραμμάτια για να κάμπαλω κάτι μέσα, δεν ξέρω, λιώμενο, δεν ξέρω τι κτλ. Η προσευχία σας στον Θεό. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Μια μέρα θα τώρα, όχι τα δακρυά σας να πίσω, αλλά τα χαμόγελά σας παράδειγμα. Αυτή είναι η ευχή μου, να σας δω χαμογελαστούς. Όχι, χωρίς δάκρυα την άλλη φορά. Έγινε ένα με όλους. Η πριγκίψα Εκατερίνη της Ιουγκοσλαβίας χάθηκε στις αγκαλιές των σημοπαθών του Μενιδίου και των Άνω Λιωσίων. Ήταν η ευγένειά της, το χαμόγελό της, η προσπάθειά της να δώσει κουράγιο που έκαναν τον κόσμο να θέλει να την πλησιάσει. Την καρδιά της Εκατερίνης κατέκτησαν τα μικρά παιδιά. Έπαιξε μαζί τους, τους χάρισε δώρα. Τι σου έδωσε, τι κρατάς εκεί? Κρατάω την κούκλα. Μια κούκλα. Mm-hmm. Σου ευχήθηκε κάτι που έχεις, που έχεις ένα ατύχημα? Ναι. Μου είπε μια προσευχή και με ευλόγησε. Ο κύριος και η κυρία Μπάκα χάσαν το παιδάκι τους με το σεισμό. 5 ετών, αλλά ο Θεός τους αξίωσε με ένα δεύτερο παιδάκι. Αλλά και αισιόδοξο. Με καλή ελευθερία να έχει. Αλλά είναι πολύ συγκινητικό να γνωρίζω το ζευγάρι αυτό. Δίπλα της ο γνωστός τραγουδιστής Ντέμις Ρούσος. Να σου πω ένα τραγούδι. Αυτό θα ήταν ωραίο. How many times I've seen μία κούκλα για την Ατάσα, εντάξει. Ο πατέρας Αριστίδης κοιτάζει ψηλά την πουλντόζα που ξεριζώνει από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευθυμίου στο Κερατσίνι τα δύο καμπαναριά. Ο σεισμός τα έκανε να γύρουν λαβωμένα. Οι μηχανικοί είπαν ότι έπρεπε να βγουν. Έλα. Αυτές είναι οι σκηνές που καθημερινά καταγράφονται από το τηλεοπτικό φακό στους καταβλισμούς. Δεν ξέρω αν βρήκε στο περιθώριο, γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ πιεσμένος αυτή την περίοδο, να κάνεις μια βόλτα κάποια στιγμή από εκεί, από κάποιον από τους καταβλισμούς, να δεις αυτούς τους ανθρώπους πώς περνάνε τη μέρα τους.
Επισκέφτηκα το Καματερό, όχι εντελώς τυχαία, γιατί είχαμε και γύρισμα από εκεί κάπου με τη σειρά που κάνω τώρα. Και για να πάω βέβαια στο Καματερό, πέρασα και τα Λιώσια, από τους Αγίους Αναργύρους και από όλα έτσι, τα κοντινά μέρη που επλήγησαν κυρίως. Είναι δραματική η κατάσταση. Δηλαδή, βέβαια δεν ξέρω τι άλλη βοήθεια μπορεί να προσφερθεί σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί θεωρώ ότι αυτό που λέμε πολιτεία, αυτό που λέμε κράτος, νομίζω ότι στάθηκε στο ύψος του. Δεν φαντάζομαι ότι. Βρίσκεις ικανοποιητική την αντίδραση της κρατικής μηχανής, δηλαδή. Νομίζω ναι. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό το πράγμα κάθε φορά να τα βάζουμε με το κράτος για το τι γίνεται και το τι δεν γίνεται. Και να ξεχνάμε ότι το κράτος είμαστε εμείς, έτσι. Ναι, βέβαια είμαστε εμείς. Αφού εμείς το φτιάχνουμε και στο κάτω-κάτω έχουμε και το κράτος που μας αξίζει, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως το να αποποιούμαστε τόσο πολύ την προσωπική ευθύνη. Όπου η προσωπική ευθύνη ξέρεις πολύ καλά ότι ξεκινάει από τα γενοφάσκια μας. Έτσι, από το ποιοι είμαστε, τι μαθαίνουμε από το σπίτι μας, τι χαρακτήρα διαπλάθουμε και στο κάτω-κάτω, όταν έρχεται και η ώρα και η στιγμή να μπορέσουμε αυτό που λένε, να βάλουμε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας και με ποιες προδιαγραφές το βάζουμε. Έβαλες ήδη δύο θέματα. Το ένα, η νοοτροπία. Το είπες, το υπενήχθηκες. Σαφώς. Και θέλω να σου πω πόσο σύμφυτο της νοοτροπίας είναι αυτό το φαινόμενο που θυμίζει έτσι τα κοράκια. Όλοι αυτοί οι οποίοι έσπευσαν να εκμεταλλευτούν ακόμα και τον πόνο αυτών των ανθρώπων, το δράμα τους, είτε αν θέλεις είναι πολική μηχανική, είδαμε και πολικούς μηχανικούς μαϊμούδες, δεν εννοώ αυτούς των συνεργείων, αυτούς που πάνε στους καταβλισμούς σύμφωνα με καταγγελίες και προσπαθούν να κερδίσουν από το πορτοφόλι από τα λίγα χρήματα για υποσχόμενο ότι θα τους φτιάξουν το σπίτι, ή άλλοι που έδωσαν αλλοιωμένες τροφές στους ανθρώπους αυτούς να φάνε. Αυτό είναι μεγάλο δυστύχημα και όταν κανείς αντικρίζει τη σύγχρονη Ελλάδα ανάμεσα σε συνανθρώπους να συμβαίνουν τέτοια πράγματα σε τέτοιες στιγμές απόλυτης ανάγκης, όπου να απουσιάζει η ανθρωπιά, αυτά είναι πολύ δυσάρεστα πράγματα και σε αυτά θα πρέπει κανείς να μείνει και να δώσει περισσότερη σημασία και όχι στο φαινόμενο. Το φαινόμενο είναι υπεράνω όλων ημών. Έτσι το οποιοδήποτε φυσικό φαινόμενο είναι πολύ πάνω από όλους μας. Δεν μπορούμε ούτε να το ελέγξουμε, ούτε να το κρίνουμε, γιατί έτσι είναι και έτσι συμβαίνει. Λοιπόν, να το αντιμετωπίσουμε στο βαθμό που μπορούμε και με τα μέσα που διαθέτουμε. Αλλά ουέ και αλίμονο, εάν δεν κυριαρχεί η ανθρωπιά κυρίως μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Τάσο, κολόνες χωρίς σίδερα και χάρτινες πολυκατοικίες και φάκελοι που σπέβδει η δικαιοσύνη να ελέγξει και πολλοί από αυτούς τους ψάχνουμε ακόμα να τους βρούμε. Αυτή είναι η εικόνα μετά τον εγκέλαδο. Το πάθημα ήταν ακριβό. Και ακριβώς ο φόρος. Ακριβώς. Πιστεύεις ότι πήραμε το μάθημα? Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος γιατί βέβαια ξέρεις καμιά φορά τα βάζουμε και με τους ανθρώπους και γινόμαστε και λίγο σκληροί χωρίς να υπολογίζουμε ίσως την σκληρή πραγματικότητα του κάθε ενός. Γιατί και ο κάθε ένας έχει κάποιες δυνατότητες και κάποιες ικανότητες. Οι ικανότητες του πολλές φορές δεν συμβαδίζουν με τις δυνατότητες του. Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν άνθρωποι πολύ ικανοί οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία να διαμορφώσουν έτσι τη δυνατότητά τους που να είναι και ικανοποιητική σαν αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν συμβαδίζουν δυστυχώς στην Ελλάδα τις περισσότερες φορές και έτσι δεν μπορούμε να κατηγορούμε τους ανθρώπους. Κάποιος μπορεί να έχει διάθεση να θέλει να κάνει ένα σπίτι καθόλου σωστό, γερό, αντισεισμικό, αφού πια γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία είναι σεισμογενής. Αλλά λοιπόν, δεν έχει τα λεφτά, λες. Αλλά δεν έχει τη δυνατότητα την οικονομική. Εκεί πρέπει να βοηθιέται. Εκεί πρέπει να βοηθιέται. Όταν όμως πέφτει ένα σπίτι σε αυτές τις συνοικίες της Αθήνας, τις λεγόμενες, πλούσιες, που δεν τίθεται τέτοιο θέμα, τι σημαίνει αυτό? Γιατί είδαμε και στην Εκάλη να πέφτει σπίτι. Ναι, το είδαμε και αυτό. Βέβαια από εκεί και πέρα τώρα θα πρέπει κανείς να είναι σε θέση να αναλύσει και το φαινόμενο και τι σημαίνει ακτίνες του σεισμού, τι σημαίνει ταχύτητα, τι σημαίνει αυτά. Δεν τα έχουμε κάνει με τόσο φροντιστήριο. Εντάξει, έχουμε κάνει πολύ φροντιστήριο, αλλά τώρα να αναλύσουμε και το θέμα μέσω τεχνολογικών όρων και επιστημονικών ορολογιών νομίζω ότι πρέπει να το αποφύγουμε. Δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Πιθανότατα αυτά τα κτίρια να βρέθηκαν σε αυτές τις. Σε αυτά τα κοντά σημεία, ναι, ξέρω, κοντά στο επίκεντρο, όπως ήταν οι Θρακομακεδόνες, που και εκεί υπήρχαν πολλά πλούσια σπίτια και με προδιαγραφές, φαντάζομαι, όχι απλώς αντισεισμικές, αλλά ίσως και φρουρίου προδιαγραφές. Και όμως βρέθηκαν στο επίκεντρο, ο σεισμός ήταν από ό,τι λένε πολύ επιφανειακός. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν μπορεί να συνετέλεσαν ακόμα και τέτοια κτίρια, τα οποία προφανώς ήταν προδιαγεραμένα να μην πάθουν τέτοιο πράγμα και όμως έπαθαν διότι βρέθηκαν σε κάποιο σημείο του σεισμού τέτοιο που ήταν. Άνθρωποι της τέχνης, καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ηθοποιοί από την πρώτη στιγμή και σε αυτήν την κοινωνική περιπέτεια κοντά στα θύματα του εγκέλαδου, κοντά στους ανθρώπους αυτούς.
είτε με συναυλίες για να συγκεντρωθούν χρήματα, είτε με απλή παρουσία εκεί και την μεγάλη ένεση τόνωσης του ηθικού. Δεν ξέρω αν θες να το σχολιάσεις. Πάντως εγώ έχω να σου πω ότι πολλοί ήταν εκείνοι που ήθελαν από την πρώτη στιγμή να σπεύσουν και που είχαν ένα κράτημα να πάω να μην πάω. Και αν οι τηλεοπτικές κάμερες με καταγράψουν, μήπως ναι. κάποιος και μου πει ότι το έκανα για δημόσιες σχέσεις. Και είχαν απόλυτο δίκιο. Επειδή έτυχε να το συζητήσουμε και μες στον κύκλο το δικό μας και μες στο θέατρο και συζητήθηκε πολλές φορές, γιατί εγώ και αλλοί μου να αποτελούσε το θέμα της ημέρας για τόσο καιρό και θα το αποτελεί ακόμα, έτσι. Πολλοί άνθρωποι σκεφτήκαμε έτσι. Ότι πού να πας τώρα, όλοι θα νομίζουν ότι κάνεις επίδειξη. Μοιραίο είναι να έρθει η κάμερα επάνω σου όταν σε δει. Γιατί είσαι γνωστός, γιατί πολύ απλά μπορεί να είναι το καμεράμαν φίλος, παιδί μου, έχει, να έχετε δουλέψει μαζί κάπου, ας πούμε, και μόνο από αυτό το θέμα, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, και έτσι είπαμε, όχι, είναι καλύτερα να μην πάμε. Την οποιαδήποτε συμπαράσταση που να τη δώσουμε αφανώς, όπως πολλοί κόσμος το έκανε, είτε σε λογαριασμούς τραπεζών, είτε με τη συμπαράστασή μας κάπου σε μια άλλη γενικότερη εκδήλωση, χωρίς να εξειδικεύουμε το πρόσωπό μας, mm-hmm. και πολύ περισσότερο η παρουσία μας στους χώρους, όταν ειδικά υπάρχουν κάμερες, δεν θα έπρεπε να γίνει. Κάποιοι από εμάς το αποφάσισαν, πήραν το ρίσκο και πήγαν. Ή όταν γίνεται οργανωμένο, ίσως δεν παρεξηγείται, όπως με το σωματείο. Όταν γίνεται οργανωμένο, βεβαίως δεν παρεξηγείται, όπως έγιναν εκδηλώσεις από το σωματείο πάρα πολλές φορές. Mm. Και είναι και προς τιμή του σωματείου που πάντα θυμάται τον άνθρωπο στις ανάλογες περιπτώσεις. Αυτή η ιστορία πάντως είχε και τα δικά της μικρά ή μεγάλα δράματα. Ένα από αυτά είναι ενός μικρού ήρωα. Έτσι έχουμε χαρακτηρίσει το μικρό Τζανί. Ναι. Ο μικρός ήρωας που κατάφερε να βγει ζωντανός από τα συντρίμμια του σπιτιού του, ο 10χρονος Τζανής, ένα μήνα μετά τον εφιάλτη που έζησε, προσπαθεί να ξαναβρει τους ρυθμούς του και να ξαναπερπατήσει. Μέσα από το νοσοκομείο ευχαριστεί τον κόσμο που του έδειξε αγάπη και τους σωτήρες του στην ΕΜΑΚ. Ενώ ο τραγουδιστής, ο μεγάλος τραγουδιστής μας, ο Σταμάτης Κόκοτας, τον επισκέφθηκε εμφανώς συγκινημένο στο νοσοκομείο μετά από την επιθυμία που εξέφρασε ο ίδιος ο μικρός Τζανής. Μπράβο, Τζανή. Πριν από ένα μήνα, ο Εγκέλαδος άρχισε να γκρεμίζει όνειρα, ελπίδες. Ανάμεσα στα συντρίμια των πολυκατοικιών που κατέρευσαν, βρισκόταν ένας μικρός ήρωας με μεγάλη ψυχή, ο Τζανής Πολυκανδριώτης. Σώθηκε μαζί με τα αδελφάκια του χάρη στον ηρωισμό του πατέρα του. Τώρα σφίγγει τις γροθιές του και αντιμετωπίζει ψύχρεμα την πραγματικότητα. Και ας ξέρει πως θα περάσει καιρός για να περπατήσει ξανά. Θέλω να πηγαίνετε στις Παναγίτσες και να προσεύχετε και να λέτε. Κάνε καλά, Παναγίτσα μου, το Τζάνι. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους της ΕΜΑΚ, τις κοπέλες εδώ πέρα, τις νοσηλεύτριες και τους κυρίους. Τα λόγια του Τζανί προκαλούν κάτι παραπάνω από συγκίνηση. Αν και 10 χρόνων θυμάται τα πάντα. Δεν ξεχνάνε ευχαριστήσει όσους τον βοήθησαν. Και νιώθει ανακούφιση όταν η μητέρα του του υπενθυμίζει πως ο κόσμος τον αγαπά, πως τον σκέφτεται και πως δεν θα τον αφήσει μόνο σε αυτή τη δύσκολη του μάχη. Η κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή σταθερή. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Μόνο που είναι πολύ ψυχολογικά πεσμένος, ρωτάει συνέχεια για τους σεισμούς, για τον μπαμπά. Πώς πάει. Το 10χρονο αγόρι που παρακολουθείται από ψυχολόγους αρχίζει σιγά σιγά να θυμάται τις καθημερινές του συνήθειες. Σήμερα ζήτησε να ζωγραφίσει και αυτό που διάλεξε να σχεδιάσει με τα μολύβια του ήταν κάτι που του θυμίζει τον αγαπημένο του πατέρα. Πήγε περίπου μισή ώρα, ζωγράφισε ένα μποξέρ. Στο στυλ του μπαμπά. Ο Τζανής βρίσκεται ένα μήνα στην εντατική του νοσοκομείου Πέδων. Οι επισκέψεις που δέχεται είναι ελάχιστες γιατί το απαγορεύουν οι γιατροί. Και είναι σίγουρο πως έχει νοσταλγήσει πράγματα πολλά, καθημερινά. Θέλει να δει αγαπημένα του πρόσωπα, να παίξει με τα αγαπημένα του παιχνίδια. Και κρατάει μούτρα στην αγαπημένη του μαμά όταν εκείνη δεν μπορεί να τον βοηθήσει να κάνει τις επιθυμίες του πραγματικότητα. Ακούστε τον ίδιο να λέει τι είναι εκείνο που λαχταρά πιο πολύ. Θέλω τον κόκο τώρα. Γιατί άρεσε πολύ στον μπαμπά μου. Και τραγούδα για τα τραγούδια του. Ναι. Να σου πω, τι θέλεις να του πεις δηλαδή του κυρίου Κόκοτα. Να είναι πάντα καλά. Ακούγοντας τα λόγια αυτά του μικρού Τζανί, ο μεγάλος μας τραγουδιστής Σταμάτης Κόκοτας άφησε αμέσως τις δουλειές του στην Πάτρα και ήρθε γρήγορα στην Αθήνα για να επισκεφτεί το μικρό αγόρι στο νοσοκομείο Πέδων όπου νοσηλεύεται.
Η παιδική φωνούλα του Τζανί, που έδειχνε την επιθυμία να δει από κοντά τον αγαπημένο καλλιτέχνη του πατέρα του, ήταν εκείνο που συγκίνησε περισσότερο το Σταμάτη Κόκοτα. Είναι ένα όμορφο παιδάκι που έχει ανάγκη και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε να γίνει καλά. Όταν έφτασε μετά από αρκετές ώρες ταξίδι με το αυτοκίνητό του στο νοσοκομείο παιδών, έτρεξε και αγκάλιασε το μικρό Τζανί και ένιωθε σαν να ήταν το δικό του παιδί. Οι δυο τους συζητούσαν για αρκετή ώρα. Ο Σταμάτης Κόκοτας του μιλούσε για τα τραγούδια του και ο μικρός Τζανής δεν πίστευε στα μάτια του πόσο ο αγαπημένος καλλιτέχνης του πατέρα του στεκόταν τώρα απέναντί του. Έπειτα μίλησε και με τη μητέρα του, η οποία του είπε ότι για να γίνει πλέον καλά ο γιος της θα πρέπει να βρεθούν χρήματα για να ταξιδέψει στην Αμερική. Έχει μεγάλη ανάγκη από χρήματα για να πάει στο εξωτερικό να γίνει καλά. Θα παρακαλούσα όλους όσους μας ακούν ό,τι μπορούν να πάνε να βάλουν στην τράπεζα. Δεν ξέρω τι μπορεί να πει κανείς. Πολύ φοβάμαι ότι σε τέτοιες ιστορίες είναι δύσκολα τα λόγια. Πάντως αυτό που είναι εύκολα αναγνώσιμο αυτήν την ιστορία είναι η πολύ μεγάλη συγκίνηση του Σταμάτη Κόκοτα. Εντελώς ανυπόκριτη και απολύτως ειλικρινής. Και να είναι ένα στοιχείο, αν θέλεις, που δεν δικαιούται να παρεξηγήσει κανείς. Mm-hmm. Όταν αυτή η αθώα παιδική ψυχή, με τις όποιες αναφορές έχει στον Σταμάτη, mm-hmm. είτε από τον πατέρα του, είτε από ακούσματα, είτε από οτιδήποτε, ή εκφράζει αυτή την επιθυμία και αυτός ο καλλιτέχνης πραγματικά τα παρατάει όλα που να βρίσκεται, γιατί οι καλλιτέχνες είναι βαθύτατα άνθρωποι. Παρά τα όποια προβλήματα και να έχουν, είναι βαθύτατα ανθρώπινοι χαρακτήρες. Mm-hmm. Και τα παράτησε ο Σταμάτης όλα και πήγε. Και μάλιστα έχει τη δυνατότητα να ξεγυμνώσει έτσι τα αισθήματά του μπροστά στην κάμερα, που ίσως και ένας απλός άνθρωπος να το απόφευγε. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μετρήσει ουσιαστικά και κανείς δεν δικαιούται να του παρεξηγήσει ως επίδειξη ή ως οτιδήποτε άλλο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να πω ότι έχει ανοιχθεί τραπεζικός λογαριασμός για όλους όσους θέλουν να βοηθήσουν τον μικρό Τζανί. Νομίζω ότι μπορούμε να τον δούμε. Ναι, είναι στην Εμπορική Τράπεζα λοιπόν, 47-502-004. Σε αυτόν τον αριθμό, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια μπορούμε και με συγχωρείς που σε διακόπτω, Κωστή, ναι. να γνωρίζουμε όταν ανοίγεται ένας λογαριασμός. Ο καθένας λέει: δεν έχω εγώ τη δυνατότητα. 500 δραχμές ο καθένας, εάν βάλει. Αν κάνει αυτή την πολύ απλή σκέψη, ότι 500 δραχμές ο καθένας έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτό το πράγμα, θα μαζευτεί ένα ποσό πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό για λοιπόν, το εγώ δεν έχω έτσι, για αυτά ναι, τα πολύ, πράγματα. Πολύ σημαντικό, εγώ να ξαναπώ το λογαριασμό 47-502-004 στην Εμπορική Τράπεζα. Τον βλέπετε στους τηλεοπτικούς σας δέκτες, κυρίες και κύριοι, και έχει δίκιο ο Τάσος Χαλκιάς. Ακόμα και αυτό το 500άρικο από καθένα από εμάς είναι πραγματικά πολύτιμο για τον μικρό Τζανί, γιατί με αυτό το ποσό η οικογένειά του, που δεν έχει διαφορετικά τη δυνατότητα, θα ταξιδέψει το μικρό Τζανί στο εξωτερικό και θα βοηθήσει έτσι, ώστε να αποκατασταθεί όπως, όσο καλύτερα γίνεται, το πρόβλημα το οποίο απέκτησε μετά από εκείνο το φωνικό χτύπημα. Ευτυχώς όμως ο μικρός Τζανής είναι κοντά μας, γιατί οι άλλοι δυστυχώς δεν είναι κοντά μας και είναι πολλά τα θύματα από αυτό το σεισμό. Εγώ θέλω να σε πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Είπαν πολλοί ότι το πανικό, όπως τον καλλιέργησαν οι σεισμολόγοι με τις διαφορετικές προσεγγίσεις, κυρίως η ομάδα Βαν από τη μία, με τον καθηγητή Βαρότσο και η άλλη επιστημονική ομάδα, οι υπόλοιποι σεισμολόγοι, κυρίως αν θέλεις αυτή η αρβιλοειδής παραπληροφόρηση που είπες ότι εμφυλοχώρησε και που μας τυράννησε όλους εκείνες τις ημέρες, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το δεν ξέρω αν έφυγες από την Αθήνα εσύ, δεν νομίζω. Δεν έχω τη δυνατότητα γιατί εργάζομαι το Σαββατοκύριακο περισσότερο. Άλλοι ζητούσαν άδειες άρων-άρων να φύγουν και οι περισσότεροι πήγαν τριγύρω, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία πρέπει να σου πω διατήρησε την ψυχραιμία της, αποδεικνύοντας ότι έχουμε τελικά κάποια στοιχεία ωριμότητας, όσο και αν λέμε ότι η κοινωνία ελληνική είναι ανώριμη. Ναι, αλήμον. Να μου επιτραπεί να πω κάτι εδώ. Mm-hmm. Όταν άνθρωποι επιστήμονες, ερευνητές και μάλιστα με την άδεια και τη χορηγία της πολιτείας ερευνούν αυτό το φοβερό φαινόμενο, πως είναι ο Εγκέλαδος, πως είναι ο σεισμός, δεν δικαιούται κανείς να βγάζει βεβαιασμένα συμπεράσματα από την καλή πρόθεση, θέλω να πιστεύω αρχικά, να δώσουμε μια πληροφορία ότι κάτι πρόκειται να συμβεί, χωρίς να έχουμε την κακή πρόθεση να σπείρουμε τον πανικό. Mm-hmm. Πιστεύω ότι η ομάδα Βαν, με επικεφαλή στον κύριο Βαρότσο, κάνει ένα σοβαρό έργο. Mm-hmm. Αν το σοβαρό αυτό έργο μπορεί να αναδειχθεί μόνο και μόνο μέσα από το αν μια πληροφορία
περί πιθανού σεισμού που περνάνε μέσα από τα μαζικά μέσα επικοινωνίας, έτσι, πώς αλλιώς θα πληροφορήσουν, ας πούμε. Mm-hmm. Είτε αποτυγχάνει, είτε δεν είναι ακριβής, είτε οτιδήποτε, δεν είναι ανάγκη να βγάζουμε βεβαιασμένα συμπεράσματα πόσο λάθος είναι το ΒΑΝ, πόσο κακός είναι ο Βαρότσος, πόσο η ομάδα ΒΑΝ αντιμάχεται τους επίσημους σεισμολόγους ή όλα αυτά τα πράγματα. Βάζουμε μια νομίζω αυτά τα πράγματα δεν ευσταθούν και δεν βοηθούν κανένα. Βάζουμε μια ανατελεία εδώ, πάμε γιατί είναι εντελώς υποχρεωτικό το κάνουμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο για να ολοκληρώσει την άποψή σου, αλλά να πούμε και τα υπόλοιπα που έχουμε να συζητήσουμε.